Αλλάζουμε θέμα. Πάμε σε ένα διαφορετικό κλάδο. Μετά από μια μακρά περίοδο που οι χώροι πολιτισμού παρέμειναν κλειστοί λόγω των σχετικών αποφάσεων της κυβέρνησης μέσα σε ένα κλίμα έτσι αβεβαιότητας λόγω της πανδημίας, σήμερα ανοίγουν τα υπαίθρια θέατρα. Θα ασχοληθούμε λίγο με τον προγραμματισμό του ΔΥΠΕΘΕ Κρήτης. Το πάντα δραστήριο, βέβαια, ΔΥΠΕΘΕ Κρήτης ετοιμάζει μια πολύ δυναμική επιστροφή. Θα συνομιλήσουμε με την κυρία Έφη Θεοδόρου, η οποία είναι καλλιτεχνική διευθύντρια του ΔΥΠΕΘΕ Κρήτης. Κυρία Θεοδόρου, να σας καλησπερίσω και να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα, ευχαριστώ και εγώ. Επανέρχεται λοιπόν το ΔΥΠΕΘΕ δυναμικά, συμφωνείτε με τον πρόλογό μου? Συμφωνώ απολύτως. Εργαστήκαμε πολύ γι' αυτό, ευελπιστώντας βεβαίως να μην έχουμε και εμείς την τύχη της εστίασης και των μουσικών της, αλλά επιτέλους να ανοίξουν οι σκηνές που είναι κλειστές όλο το χειμώνα, και μάλλον μας πέτυχε αυτό το στοίχημα, διότι ανοίγουν σήμερα και είχαμε προγραμματισμένη την πρεμιέρα μας, έχουμε προγραμματισμένη την πρεμιέρα μας, την Τετάρτη 2 Ιουνίου. Βέβαια, θα υπάρξουν λοιπόν δράσεις μέσα στο καλοκαίρι. Θα υπάρξουν τρεις νέες παραγωγές του ΔΥΠΕΘΕ και μία φιλοξενία. Ξεκινάμε με την Πανόρια του Χορτάτσι, το γνωστό ποιμενικό ιδύλιο που διαδραματίζεται στο Ψιλορίτη και το οποίο ανεβαίνει, όπως είπατε, στις 2 Ιουνίου στο Μικρό Θέατρο των Λενταριανών, εγγενιάζει δηλαδή το Μικρό Θέατρο των Λενταριανών στα Χανιά, μέσα στο δάσος, που ταιριάζει απόλυτα στο περιβάλλον. Στη συνέχεια αυτή η παράσταση ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Μάνου Βαβαδάκη. Βαβαδάκη είναι ένας ηρακλιώτης δημιουργός. Ναι. Στην παράσταση παίζουν 7 ηθοποιοί που είτε μένουν στην Κρήτη είτε έχουν καταγωγή από την Κρήτη. Είναι μια νέα δυναμική ομάδα με ρίζες δηλαδή από τον τόπο. Είναι και αυτό ένα στοίχημά μας, όσο μπορούμε να οι καλλιτέχνες που είναι από την Κρήτη να εξελίσσονται και να δουλεύουν και να δίνουν το παρόν στο ΔΥΠΕΘΕ. Η παράσταση αυτή λοιπόν που ξεκινάει την Τετάρτη θα περιοδεύει στη συνέχεια σε όλη την Κρήτη. Ηράκλειο στις 14, 15, 16 στο Θέατρο Χατζηδάκης, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο, στη Σιτία και σε όλους τους μετόχους μας της περιφέρειας του Δήμου Χανίων. Ποιος πιστεύετε ότι έχει περισσότερο ανάγκη αυτή την επιστροφή στους χώρους πολιτισμού, το κοινό ή οι καλλιτέχνες? Για τους καλλιτέχνες είμαι σίγουρη. Αδειμονούν, αγωνιούν, όλη τους η ύπαρξη είναι σε αναστολή εδώ και πολύ καιρό. Πραγματικά η ίδια τους υπόσταση κινδυνεύει. Θα ήθελα να πιστεύω ότι με τη λαχτάρα που θα μπουν και τη διαθεσιμότητα και την ευρηματικότητα και αυτό το δόσιμο θα έχουμε ανταπόκριση και απέναντι στο κοινό, το οποίο ελπίζω με τα μέτρα που εγγυόμαστε και εμείς και η πολιτεία να μην φοβηθεί να έρθει στις παραστάσεις σε ανοιχτούς χώρους με όλα τα δουλέψατε όμως σκληρά παρά τα προβλήματα, παρά τους περιορισμούς. Αυτό μας είπατε το προηγούμενο διάστημα. Ναι, σχεδιάζαμε όλο αυτό το διάστημα λίγο στα τυφλά, θα έλεγα, αλλά στα τυφλά. Με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα άνοιγαν, δεν μπορεί, εφόσον θα άνοιγε ο τουρισμός, θα άνοιγε και ο πολιτισμός. Είναι λογικό και πολύ καθυστέρηση, θα έλεγα. Αλλά ελπίζαμε ότι το μήνα Ιούνιο θα έχουμε τις σκηνές ανοιχτές. Και όντως τους υπαίθριους χώρους. Και όντως τους έχουμε με πληρότητα 50%. Οπότε μετά από την παραγωγή αυτή έρχεται μια μεγάλη συμπαραγωγή με την εταιρεία Δόλχος, το Θέατρο Πορεία της Αθήνας. Ναι. Είναι η παραγωγή που θα φιλοξενηθεί, που θα έχει ήδη θα φιλοξενηθεί στην Επίδαυρο, είναι μέρος του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, είναι ο Προμηθέας Δεσμότης του Εσχύλου, η γνωστή τραγωδία, με πρωταγωνιστή το Γιάννη Στάνκογλου, αγαπημένο ηθοποιό όλων, και άλλη μια μεγάλη ομάδα 17 ηθοποιών, σκηνοθέτης ο Άρης Μπινιάρης, πολύ δυναμικός σκηνοθέτης με μουσική αντίληψη της σκηνοθεσίας, ρυθμό και ένταση, που πιστεύω ότι αφορά επίσης όλους και τους νεότερους, θα αγαπούν πολύ τον Μινιάρη, έχει ξανάρθει στην Κρήτη με τους Πέρσες και έχει κάνει πολύ δυναμική, έτσι, επιβλήθηκε πολύ δυναμικά. Ερχόμαστε λοιπόν με μια παραγωγή που θα πάει επιδαυρωμένη τέλη Αυγούστου, αλλά θα κάνει πρεμιέρα στην Κρήτη. Θα ξεκινήσουμε δηλαδή, θα ανοίξουμε το φεστιβάλ στα Χανιά, 4, 5 και 6 Ιουλίου, και στη συνέχεια θα περιοδεύσουμε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, στο Καζαντζάκης πια, ναι, και Άγιο Νικόλαο. Και μετά θα πάμε στο Ηρώδιο τέλη Αυγούστου και μετά 20 Σεπτεμβρίου, στην Επίδαυρο και 20 Σεπτεμβρίου στο Ηρώδιο. Και η τρίτη μας παραγωγή είναι ο Καπετάν Μιχάλης, την οποία έχουμε ήδη αναγγείλει. Είναι μια πρωτοβουλία της περιφέρειας Κρήτης, ανάθεση στο συνθέτη Δημήτρη Μαραμή,
να γράψει μια σύγχρονη λαϊκή όπερα πάνω στο, στο έργο του Καζαντζάκη, Καπετάν Μιχάλης, με τραγουδιστές λυρικούς, αλλά και του έντεχνου τραγουδιού αγαπημένους, όπως είναι η Αγγελική του Πανάκη, επίσης από την Κρήτη, και την οποία έχω, τις οποίες στην θεσία έχω αναλάβει εγώ. Αυτή ανεβαίνει τέλη Αυγούστου, ξεκινάει από τα Χανιά πάλι και πάλι περιοδεύει στις μεγάλες πόλεις για να καταλήξει και αυτή στο Ηρώδιο στις 10 Οκτωβρίου. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε μία γκάμα. Βέβαια, βέβαια. Και, καλά το είπα εγώ. Επιστρέφεται δυναμικά και θέλω να σας ρωτήσω αν γενικά η τέχνη και ο πολιτισμός, αυτές οι πρωτοβουλίες, αυτές οι παραστάσεις σε δύσκολες περιόδους κρίσεων, σε σκοτεινές περιόδους, διαχρονικά στη χώρα μας, δείχνουν το δρόμο της διεξόδου και το δρόμο του φωτός. Οπωσδήποτε. Νομίζω ότι αυτή είναι η λειτουργία του θεάτρου. Είναι μια κυψέλη όπου οι άνθρωποι εργάζονται, καλλιεργούν τα μέσα τους και στη συνέχεια έρχονται απέναντι στον καθρέφτη που είναι το κοινό για να δείξουν, που αντανακλούν εν μέρη την, όλα αυτά. Υπάρχει μια σχέση πάρα πολύ δυναμική, παρηγορητική σχέση, που νομίζω όλοι την περιμένουν. Παρηγορητική σχέση, σωστά. Παρηγορητική συμφωνώ. Σχέση, ακριβώς, ναι. Με την κωμωδία της Πανόργιας θα διασκεδάσουν όλοι, πιστεύω, και θα γελάσουμε. Με τον Εσχύλο θα αναλογιστούμε τα ανθρώπινα πάθη. Με τον καπετάν Μιχάλη θα μιμήσουμε τη δύναμη της Κρήτης και το πάθος της για την ελευθερία, θα έλεγα επιγραμματικά. Κυρία Θεοδόρου, να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και μέσα στο καλοκαίρι. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και σας περιμένουμε. Βέβαια, στις χαρά μας, εννοείται, το μόνο σίγουρο. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Ευχαριστώ.